Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρι Χατζή και αυτό είναι το show στο οποίο μπορεί να είσαι και να ενημερώνεσαι σωστά και ηθικά κάθε μέρα για θέματα που σου αφορούν. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λε, subscribe, περάθει και οπωσδήποτε smash the like button και σε αρκινοποίηση αυτό το βίντεο να φύγει η αλήθεια προ τα έξω. Θα ξεκινήσω με τα καλά νέα τη ημερα Η E-food έγινε μια μεγάλη πορεία ο κίνησε ο τόπο και Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μπράβο στα παιδιά, χαίρομαι για εσά. Να είστε καλά. Η E-food μετά το σάλο που κάνανε. Όλε οι συμβάσει μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Μπράβο, παιδιά, νικήσατε. Αυτό είναι καλό. Καλό, πολύ καλό. Η απόφαση τη εταιρεία αφορά 2016 διανομή. Σε αορίστου χρόνου μετατρέπονται όλε οι συμβάσει ορισμένου χρόνου στην E-food. Μία κίνηση που αφορά συνολικά 2016 διανομή. Ειδικότερα η εταιρεία Delivery ανακοίνωσε το παρακάτω μεταφέρουμε όλε τι υπάρχουσε συμβάσει ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνοντα 2016 εργαζόμενου στο eFood με συμβάσει αρρώστου χρόνου, αναγνωρίζοντα παράλληλα την προπηρεσία του. Μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ καλά νέα. Διατηρούμε τα διευρυμένα δικαιώματα και τι πρόσθετε παροχέ που απολάμβαναν, όπω για παράδειγμα την ιδιωτική ασφάλιση. Αναδιαμορφώνουμε τα, τα κριτήρια αξιολόγηση, τα οποία θα καθοριστούν νίκη. Αυτό σημαίνει ότι όταν προσπαθεί και παλεύει με όποιον τρόπο μπορεί και παίρνει έκταση το θέμα και μεγάλη έκταση και ο Βαξεβάνη έβαλε το χεράκι του γι' αυτό εδώ και μπράβο και στο Βαξεβάνη. Τότε κάτι καλό θα συμβεί. Κάτι καλό θα συμβεί. Αυτό είναι πολύ θετικό που έγινε τώρα. Όμω, για το eFood δεν έχω πολύ καλά λόγια, γιατί αυτοί που κάνανε τα αρνητικά σχόλια στην εφαρμογή, γιατί η εφαρμογή είναι το eFood, δυστυχώ ξέρουμε από marketing και από άλλα εργαλεία σα δεν τα παίρνουν πίσω, βασικά καταστρέφεται έτσι το brand. Δηλαδή σε αυτό τον κόσμο ένα λάθος μετράει. Όταν δε το, το λάθος αυτό προέρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο ή την εταιρεία, μετράει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει ουσιαστικά λάθος και τα μίντια επειδή φοβούνται, το πολιτικό κατεστημένο επειδή φοβάται, προσπαθεί αυτούς τους ανθρώπους να τους φημώσει. Ένα από αυτά τα άτομα που φοβάται το σύστημα είναι μια γυναίκα, influencer, ονομάζεται Τούνη Ιωάννα. Και δες τώρα, αυτό είναι πολύ άσχημο που της κάνουν το παιχνίδι. Στο πρώτο θέμα, αυτό είναι ο τιμοκατάλογό τη στο Instagram. Αυτό είναι άσχημο που κάνουν, ωραία. Κατευθείαν συνδυάζουν την κοπέλα με πράγματα τα οποία δεν, δεν πρέπει να το κάνουν έτσι. Δεν πρέπει να το προωθούν έτσι. Το ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον οπωσδήποτε το καταλαβαίνει γιατί έχει 781.000 ακολούθου στο Instagram είναι τεράστια η μόχλευσή τη και έχουμε καπιταλισμό στο τέλο τη ημέρα. Σε τι απευθύνεται η, η κυρία Τούνη είναι influencer και influencer με την έννοια ότι χρεώνει για υπηρεσίες influencer marketing. Δηλαδή έχεις ένα brand εσύ, έχει Τούνη ένα brand, Ωραία, μπορείτε να συνεργαστείτε, να κάνετε μια B2B δοσοληψία και να τα βρείτε οικονομικά. Ωραία, αυτό έχει ένα κόστος. Στον κόσμο του Instagram, όσους περισσότερους ακολούθους έχεις και όσοι περισσότερη αλληλεπίδραση έχεις, επειδή το χτίζεις με αίμα όλο αυτό το κοινό, μπορείς να χρεώσεις διαφήμιση. Είτε είναι ένα story, είτε είναι ένα post, είτε είναι μια προωθητική κίνηση, είτε είναι να μιλήσει θετικά για κάποιον. Έτσι παίζεται το influencer marketing. Δεν θυμάσαι τον Άδωνη Γεωργιάδη που είχε πει σε έναν νυχτόβιο να πει τον γκιάμο να κάνει να μιλήσει θετικά. Τα θυμάσαι αυτά. Influencer marketing λέγεται αυτό. Το πληρώνει κάτι γιατί έχει την πλατφόρμα αυτή και πρέπει να βγάλει λεφτά. Hello, λέγεται καπιταλισμό το παιχνίδι που παίζουμε. Δεν ξέρω γιατί ακόμα μένετε στον κομμουνισμό. Ο καπιταλισμό λοιπόν σου λέει ότι θα χρεώσει όσο γουστάρει μπορούμε να δούμε πώς θα γουστάρει η κυρία Τούνη να χρεώνει και μετά να το σχολιάσουμε. Για ένα post φωτογραφία στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, καθώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα το συγκεκριμένο, αλλά θα το, το, για να το λέει το πρώτο θέμα, φαντάζομαι θα είναι αλήθεια. Καθώ και ένα story, το κόστο ανέρχεται στα 1200 ευρώ. Ένα post και ένα story 1200 ευρώ. Η τιμή για κάθε αυτόνομο story 15 δευτερόλεπτα χωρί swipe up είναι στα 350. Τα stories μου τα βλέπω καθημερινά πάνω από 300.000 άτομα μέσα στο 24ωρο όσο και η διάρκεια που παραμένει online κάθε story στο Instagram. Η προσθήκη σου iPad κοστίζει 50 ευρώ όπω και εκπτωτικού κωδικού. Ωραία. Θε να σου πω την αλήθεια για το πώ βλέπω και κρίνω αυτά τα νούμερα ω επιχειρηματία. 300.000 άτομα. Τζάμπα. Peanuts. Είναι peanuts. Πετάξτε διαφημίσει στην Τούνη και σε κάθε τέτοιο άτομο που έχει τέτοιε πλατφόρμε. Πετάξτε του διαφημίσει. Αυτά τα λεφτά τα βγάζει πίσω κάποιο που έχει καλό marketing μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Δεν κάνω πλάκα. Για να καταλάβει ένα τέτοιο account των 700.000, γιατί έτσι το βλέπει στο marketing. 700.000 είναι πολύ. 300.000 stories. 300.000 μάτια λοιπόν στα stories. Ξέρει πόσο κοστολογούνται. Ξέρεις πόσο κοστολογούνται σε λεφτά για να τα πληρώσει διαφήμιση στο Facebook. Που το Facebook φυσικά είναι το Instagram. Το Instagram ανήκει στο Facebook. Ξέρεις πόσα λεφτά θα σου πάρουν για 300.000 άτομα. Για πηγαίνε στο business.facebook.com να βάλει διαφήμιση να δει. Που δεν σε ξέρει κανένα, είσαι άγνωστο και δεν θα έχει καμία αλληλεπίδραση αυτή η διαφήμιση που θα είναι αποτυχημένη ουσιαστικά. Αλλά τα λεφτά θα στα πάρουν. Εδώ λοιπόν, εάν έχει Κάποιο business το οποίο έχει συνάφεια με το κοινό τη κυρία Τούνη, σου λέω ότι αυτά τα λεφτά είναι πολύ λίγα. Τι θέλω να πω με αυτό και γιατί την έβαλα την Ιωάννα στο show μου. Νούμερο 1. Εάν η Ιωάννα θέλει να μιλήσει, και εγώ μπορώ να τη παρέχω αυτή την πλατφόρμα στο show μου, στο podcast, ελεύθερο. Να μιλήσει σοβαρά φυσικά για όλα αυτά τα ζητήματα, όχι για το συγκεκριμένο. Δεν έχει κάνει τίποτα κακό για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να μιλήσει περί ζωή, περί business, περί ό,τι γουστάρει να πει τέλο πάντων. Και δεύτερον, στο λέω γιατί εγώ επιβραβεύω τον καπιταλισμό. Μακάρι η κοπέλα να χρώνει και πέντε χιλιάρια και να τα στάδιναν. Μακάρι, αλήθεια σου λέω. Επιβραβεύω και γουστάρω καπιταλισμό. Εσύ πώ θα χρεώνει. Γιατί εσύ ε, δεν σε ξέρει κανένα. Πώ θα αυξήσει το όνομά σου. Αυτά μου αρέσουν. Τα επιχειρηματικά. Πώ μπορεί να αυξήσει το όνομά σου. Πώ μπορεί να χρεώνει περισσότερα. Πώ μπορούμε να βγάλουμε περισσότερα χρήματα από εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε αυτό το brand. Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν γιατί το μυαλό μου έχει προγραμματιστεί επιχειρηματικά. Οπότε δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω. Επίση έχω να πω σχετικά με το podcast Ελεύθερο ότι θα έχω ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο. Θα πάθει σοκ. Απίστευτο επεισόδιο. Έχει σχέση με ψυχολογία μάζα. Άστο, άστο. Είναι, είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά σε εκπαίδευση, γιατί εκπαιδευτικό είναι το podcast, το επόμενο μου podcast, μετά τον κύριο Όθωνα. Είναι εκπαιδευτικό, όπως και του Όθωνα ήταν εκπαιδευτικό. Θα πάθει σοκ, θα πάθεις σοκ. Ωραία, πάμε λίγο στα νέα της ημέρας. Πρωτοφανέ, αυτό έγινε πριν λίγες ημέρες. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος παρέστησε στα εγγένεια του τουρκικού κέντρου στο Μανχάταν. Από τη μία λοιπόν στο χθεσινό επεισόδιο το οποίο ήταν εξαιρετικό, θέλω να το παρακολουθήσω οπωσδήποτε αν δεν το έχει κάνει ήδη. Είχαμε τον Άδενη Γεωργιάδη να μιλάει και να λέει ότι εμεί έχουμε το πάνω χέρι έναντι τη Τουρκία και να του αφήσουμε να κάνουν τα δικά του και όλα αυτά που είπε τα έβαλα στο χθεσινό επεισόδιο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Πρέπει να φύγουν αυτοί δρόμο. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερική Ελπιδοφόρο να παρέσει στα εγγένεια του τουρκικού κέντρου στο Μανχάταν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το τουρκικό κέντρο στο Μανχάταν. Ο Ερντογάν στο Νοιέ μίλησε για το μισό Αιγαίο ουσιαστικά. Και οι άλλοι κοκορεύονται και κάνουν το παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Okay. Η Ντόρα η Μπακογιάννη θυμάσαι όταν ήταν επί κυβέρνηση Καραμανλή αυτή. Οι σπουδαίοι άνθρωποι που έχουν ηγηθεί στη χώρα. Ο Καραμανλή, όλα τα, τα σπουδαία άτομα. Οι εθνάρχε μα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πέρασε νομοσχέδιο να μπορεί να ψηφίζεται ο, ο μουφτή ο μουφτή. Αυτά δεν άμα δεν τα γνωρίζει. Θα πρέπει να τα μάθεις, γιατί δεν είναι η Ελλάδα μόνο η Αθήνα. Θα πρέπει να μάθεις τι συμβαίνει και στη Θράκη. Πάμε λίγο παρακάτω. Μόνο όσο αδιανόητο μπορεί να χαρακτηριστεί, αλλά είναι πλέον γεγονό ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος παρέστησε εγκαίνα τουρκικού κέντρου στο Μανχάταν με τον Ερντογάν και Τατάρ. Είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του αυτή και η ομογένεια είχε ταχθεί εναντίον του και του είχε ζητήσει να μην το κάνει. Αρχίζουμε και βλέπουμε την προδοσία του ιερατείου της Ελλάδος που φυσικά επί τουρκοκρατίας ήταν το ένα και ταυτό. Ε. Η ηγεσία της Τουρκίας στην Ελλάδα και το ιερατείο ήταν μαζί, ενωμένοι. Τσιφλικάκι, να τα λέμε αυτά, έτσι. Μην, δεν μην νομίζετε ότι ξεχνάμε. Το ότι περάσανε και 200 χρόνια, μην νομίζετε ότι εμεί το έχουμε ξεχάσει οι Έλληνε. Όμω το έπραξε και φυσικά οι Τούρκοι το χρησιμοποιούν δεόντω, δημοσιεύοντα φωτογραφίε του από την παρουσία του. Εδώ υπάρχουν στο Wikipedia κάποια στοιχεία για τον Ελπιδοφόρο εξελέγει ομόφωνα από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στι 11 Μαου του 2019. Πάμε παρακάτω. Ο Βενιζέλο, φυσικά, εντάξει, ο άνθρωπο βγάζει μάτι. Ο Βενιζέλο στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν θέλω να το σχολιάσω πραγματικά. Αλλά δεν με ξαφνιάζει. Ο Βενιζέλο στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Ω πότε θα αφήνουμε άτομα που δεν έχουν ελληνική καταγωγή να κάνουν κουμάντο. Τώρα αυτό γιατί το λέω και εγώ στο λέω εδώ για να καταλάβει τι θα πει. Κινάλ, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά Νέα Δημοκρατία. Και όλο αυτό είναι ένα θεατράκι. Η πραγματικότητα είναι το στηρίζουν. Όπω πριν από λίγε μέρε ο Μπακογιάννη πήγε στην Κωνσταντινούπολη, που τον Μπακογιάννη τον προορίζουν για τον επόμενο πρωθυπουργό. Τρομάρα του, ούτε για πλάκα, ούτε καν, ούτε να το διανοηθούνε. ούτε για πλάκα άλλο πια με αυτού εδώ τη γάγκρενα, τη, τη, τη λερνέα, την ύδρα. Είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη να μιλήσει με τον επόμενο μέλλοντα πρωθυπουργό τη Τουρκία, τον δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολεω, γιατί ο Ερντογάν φεύγει και δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο θα φύγει. Μένει να το δούμε στην πράξη πώ θα φύγει ο Ερντογάν. Κατάλαβε τι παίζει εδώ. Δεν θα συμβεί αυτό. Αυτή είναι το ίδιο όλοι. Στο ίδιο παιχνίδι παίζουν μπάλα. Και από την άλλη μεριά, ο Μητσοτάκη δεν θα μεταβεί στο ground zero. Δυσαρέσκεια τη Αθήνα για ελπιδοφόρο. Μούσι, μούσι, μπαρούφε. Σύμφωνα με πηγέ κυβερνητικέ, ο Πρωθυπουργό το πρωί τη Παρασκευή δεν θα μεταβεί στο Ground Zero λόγω προσθήκη συνάντηση με το Editorial Board τη Wall Street Journal. Η Wall Street Journal είναι το μεταξύ του Jeff Bezos, property, αυτή η εφημερίδα Παύλα Website. Και ξέρει ότι τι προηγούμενε ημέρε ο Jeff Bezos τα πίνε τα τσιπουράκια του. Εντάξει, δεν έπαινε τσιπουρά, δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά είχαν συνάντηση με τον εδώ πέρα, το δικό μα, το, το γουρλωμάτι. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω, και εδώ θα πάθει πλάκα πριν από λίγε ημέρε ήταν οι δημοκρατικοί να περάσουν ένα bill το οποίο θα είχε κυβερνητικό funding, δηλαδή φραγκάκια να πηγαίνουν στους ίδιους. Αυτό το bill όμως δεν είχε μόνο κυβερνητικό funding, γιατί ξέρεις ότι οι Democrats σε ένα bill, το ένα bill είναι κάπου τόσο σελίδες, δεν είναι ποτέ ένα το bill. Δηλαδή έχουν ομάδα από πίσω οι Democrats που κάθονται και βγάζουν, νομοθετούν και βγάζουν. Και τα ραδιάζουν. Και το κάνουν αδύνατο να κάτσει και να το διαβάσει. Το θέμα ποιο είναι εδώ πέρα. Is needed to be passed to avoid government shutdown. Mm -hmm. Αν δεν περάσει αυτό το bill, δεν θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η χρηματοδότηση λύγει 30 Σεπτεμβρίου. Faces a difficult journey in the Senate where at least 10 Republicans would need to vote in favor. Δηλαδή, εάν 10 ρεπουμπλικανοί δεν το ψηφίσουν, δεν θα έχει λεφτά η κυβέρνηση. Το οποίο πόσο τη 100 πιθανότητα να το δίνει. Γιατί άμα δεν έχει λεφτά η κυβέρνηση, δεν θα έχει λεφτά ούτε και η, η γερουσία. Δηλαδή θα μείνουν όλοι απλήρωτοι εκεί, εκεί μέσα το, 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 το συστηματάκι που έχουν φτιάξει. Πόσο τη εκατό πιθανότητα δίνει να μην περαστεί κάτι τέτοιο και να μην μαζέψει 10 ρεπουμπλικάνε. 0% είναι η απάντηση και φυσικά τις επόμενες ημέρες, δηλαδή σήμερα, έχουμε την ψηφοφορία και θα σου πω τώρα για ποιο λόγο ήταν αυτή η ψηφοφορία. Και εδώ είναι που θα πάθεις πλάκα. Πριν όμως, θα δούμε λίγο την κυρία Πελώση, η οποία είναι όλοι με μάσκες, λόγω του, της υποχρεωτικότητας, εκτός από τον Μάικλ. Ε, εκτός από τον Μάικλ. Έχουμε κανονική δικτατορία. Για τον Μάικλ δεν ισχύουν αυτά τα οποία αυτή ορίζει. Πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα. US House just approved 1 billion, ένα δισεκατομμύριο μόλις ενέκριναν για το Iron Dome, το μηχάνημα της άμυνας, το σύστημα το αμυντικό του Ισραήλ. Overwhelming majority. Από ό,τι καταλαβαίνω, στο ίδιο Bill βρισκότανε και αυτό εδώ. Δηλαδή σου πετάνε ένα προπέτασμα καπνού από το Axios και από το άλλο τα συστημικά τα websites. Και σου λένε ότι εάν δεν περάσει αυτή η πολύ σημαντική, θα κλείσει η κυβέρνηση και δεν θα έχουμε να πληρώσουμε του υπαλλήλου μα. Αυτό εννοεί θα κλείσει η κυβέρνηση, δεν θα πληρωθούν οι υπάλληλοι. Αυτό σημαίνει θα κλείσει η κυβέρνηση. Και στο ίδιο μπιλ δίνουν ένα δισεκατομμύριο για το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ. Αυτό φυσικά το έχει γίνει και επί Τραμπ. Να ξέρουμε τι λέμε. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα ιδεατό εχθρό την Κίνα. Ο εχθρό όμω είναι άλλο. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, overwhelming majority, πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία. This comes days after progressive democrats successfully managed to get it removed from the stopgap spending bill. Και θέλω να σου δείξω και το πιο παρανοϊκό, την AOC. Αυτή εδώ, η AOC, αυτή εδώ, η τύπησα, η και καλά influencer. Την ώρα που μιλάει εδώ ο Μπάρμπας, έχει περάσει το bill, θα πάνε τα λεφτά στο Ισραήλ, οκ, ηρεμήστε. Η συγκινείται. Τι πιάνουν τα κλάματα επειδή πέρασε ναι. το πίλ. Ναι. Δεν μπορώ ναι. να το διανοηθώ ναι. τι ναι. είναι αυτή. Ναι. Τώρα, σε άλλα νέα. Στη Σουηδία θα πάρουν όλους τους περιορισμούς για... Γιατί, αν τα μάτια σου και δες γιατί, να μην το πω, γι' αυτό εδώ. Θα πάρουν όλους τους περιορισμούς από τις 29 Σεπτέμβρη. Και παίρνουν πίσω και τα πιστοποιητικά, τα πλάνα για πιστοποιητικά, για την ώρα. Στη Σουηδία παίρνουν τα πλάνα για τα πιστοποιητικά. Είναι επίσημο. Να μείνω σε Νέα Αμερική. Έχω ένα σημαντικό νέο για του επενδυτέ. Σαούλο Λομάροβα, who has said she wants to end banking as we know it. Δήλωσε λοιπόν η Σαούλε Ομάροβα ότι θέλει να τελειώσει το τραπεζικό σύστημα έτσι όπω το ξέρουμε. Την παίρνει ο Biden και τη βάζει επικεφαλή σε ένα γραφείο που έχει σχέση με το νόμισμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι το να τελειώσει το τραπεζικό σύστημα έτσι όπω το ξέρουμε, καταρχά στην Ελλάδα οι τράπεζε κλείνουν η μία μετά την άλλη. Καταλαβαίνει ότι πηγαίνουμε σε ψηφιακό νόμισμα, οικονομική κρίση τεράστια, αυτή θα είναι η πρόφασή του και κρυπτονόμισμα. Τα αντιλαμβάνεσαι. Οπότε να δώσω και το alert μου. Σιγά σιγά όταν θα γίνει ο καταλήτης και θα ξεκινήσουν να πέφτουν τα κρύπτο. Ήδη έχουν ξεκινήσει να, πέφτει, να πέφτουν. Σήμερα ανέβηκαν. Όταν θα γίνει κάτι και θα πέσουν πολύ, Εκεί είναι που θα έχει και το support και εκεί είναι που θα μπούμε. Εφόσον λοιπόν υπόθηκε και αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, αυτό είναι για τους επενδυτές τους φίλους μου, να πάμε σε ένα νέο για την Ελλάδα πολύ σημαντικό. ΔΕΗ. Λυπηρό νέο από 51% στο 34% το δημόσιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ξέρεις, σημαίνει αυτό είναι επιχειρηματικότητα όταν χάνεις το 51%. Αυτό το αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ξέρεις τι κόλπα είναι. Από εκεί από το Ισραήλ κόλπα είναι. Τι γίνεται λοιπόν για να μπει στο νόημα. Υπάρχουν μέτοχοι κάθε φορά σε μια μεγάλη εταιρεία και όποτε γίνεται μια ειδική συνέλευση αποφασίζουν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πρέπει όλοι τους να αυξήσουν τα λεφτά που βάζουν είναι ίσος ο αριθμός ανάλογου του ποσοστού εδώ λοιπόν κάνανε κόλπο στη ΔΕΗ περνάει η ΔΕΗ πάλι καταλαβαίνεις που, δεν χρειάζεται να πω πολλά το κατάλαβες, σου είπα τα κόλπα ο εγκεφαλός θα πρέπει να τα πιάσει αυτά σου είπα τι, τι, τι κόλπα είναι αυτά κάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λοιπόν, η ΔΕΗ δεν είχε μάλλον που έχει το 51% το κασεράκι για να τα βάλει τα λεφτά ή για το χύψη λόγο αποφάσισε να μην βάλει τα λεφτά, αυτό σημαίνει ότι βάσει νόμου μειώνεται το κράτος από 51% σε 34% μέσα εκεί. Η επιρροή του. Δηλαδή, όταν χάσει το 51%, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν κάνεις κουμάντο άλλο πια. Δεύτερον, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ότι αυτό το 34% έτσι όπως έχασε, 16% έτσι το έχασε το 16% μεθαύριο μπορεί να φτάσει 1% αυτά είναι μητσοτάκι όλα και κοινάλ και το ΣΥΡΙΖΑ πότε θα, θα τους τρώμε στη μάπα άλλο πια όταν δει λοιπόν εσύ τη ΔΕΗ τώρα στο υπερπέραν και εσύ δεν νομίζει ότι θα, οι, οι, άλλες άλλε λύσει είναι τη αγορά είναι η λύση, άλλε εταιρείε. Όχι! Και αυτοί κρύβονται πίσω και από τι άλλε εταιρείε. Μην νομίζει. Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή του η ελληνική εταιρεία συμμετοχών και περιουσία και το ω βασική μέτοχη με ποσοστό 34% και 17% αντίστοιχα. Με ανακοίνωση του υπερταμείου, ελληνική εταιρεία κτλ. και θηγατρική του ταϊπέδ, ω βασική μέτοχη με ποσοστό 34% και 17% αντίστοιχα, δηλώνουν ότι στηρίζουν πλήρω το στρατηγικό πλάνο και το όρμα τη διοίκηση τη ΔΕΗ, που στοχεύει στην επιτάχυση του μετασχηματισμού τη και την επιδίωξή τη να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η χώρα μα, σε εισαγωγικά το βάζει ακόμα και το έθνο. Επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κάνει εξαιρετικά βήματα στην ενεργειακή μετάβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ΔΕΗ μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο τόσο στην Ελλάδα όσο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Επειδή ξέρουν ότι παίρνουν πόδι όλοι αυτοί εδώ, το αντιλαμβάνονται ότι παίρνουν ποδαράκι, αυτό που κάνουν είναι να μειώνουν την επιρροή του κράτου μέσα σε αυτή την επιχείρηση. Το ίδιο έχει γίνει το υπερσκάνδαλο με την ίδρευση θέλει ο Μητσοτάκη και όλη η Βουλή. Για, γιατί είναι ε, σχεδόν όλη η Βουλή επ' αυτού. Νομίζω ότι ο Βελόπουλος ίσω έχει πάρει αντίθετη στάση σε αυτό, να τα λέμε για αυτά. Θέλουν την ιδιωτικοποίηση τη ιδρύσεω. Αν συμβούν αυτά, game over. Χάνουμε την Ελλάδα. Ξυπνάτε. Με τη νέα στρατηγική η ΔΕΗ εστιάζει την πράσινη ενέργεια. Άιντε, άιντε πάλι αυτά τα τάγκ μπαρμπούτσαλα. Και την αποτελεσματικότητα μέσα από μια ισχυρή και υγιή οικονομική θέση ώστε να μπορέσει να στηρίξει ενεργειακέ ανάγκε τη χώρα. Να προσφέρει αναβαθμισμένε υπηρεσίε στου καταναλωτέ και να διασφαλίσει επάρκεια για διανομή ενέργεια, δίνοντα προτεραιότητα στο περιβάλλον. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Και το επόμενο τεράστιο σκάνδαλο. Το κόλπο πίσω από το θάψιμο των το κοιτασμάτων λιγνίτη. Αρχικά, ο πρωθυπουργό τη χώρα είχε μια συνέντευξη στο Bloomberg και μίλησε για το Λιγνίτι ότι βρίσκονται στη διαδικασία του να τον αποβάλουν από το ενεργειακό πλάνο τη χώρας. Απαράδεκτο, δεν πρέπει να συμβεί. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε κίνηση. Και εδώ πέρα έχει το Pro News ένα άρθρο. Το οποίο θα το διαβάσουμε. Το μεγάλο κόλπο πίσω από το θάψιμο των κοιτασμάτων, κοιτασμάτων Λιγνίτη του ελληνικού μαύρου χρυσού. Αποκαλύπτεται τώρα. Οδήγησαν νομοτελειακά σε χρεοκοπία την ΔΕΗ. Γι' αυτό η ΔΕΗ δεν είχε να βάλει κασεράκι μέσα φράγκα. Για να μπορέσει να, να, έχει, να διατηρήσει το ποσοστό τη. Πρέπει να είσαι. Μήπω τι τώρα. Βλαξ. Για να μην θέλει να διατηρήσει το ποσοστό σου στο 51%. Παιδιά, πουλάει ο Μητσοτάκη στην Ελλάδα μα. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Και τώρα ανακοίνωσαν ότι την πουλούν για να αγοράσουν ανεμογεννήτριε. Πόπο θέ μου. Στην πόλη τη ΔΕΗ προχωρά η κυβέρνηση προχωρώντα στην αύξηση του μετοχικού και τη κεφαλαίου ύψου 750 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο όπω αναφέρουν να επιταχύνει και να αυξήσει το επενδυτικό τη πρόγραμμα στα 8,4 δι μέχρι το 2026, το οποίο συνιστάται από την πλήρη απολυγνωτοποίηση τη χώρα με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, ουσιαστικά όμω στην αγορά των ανεμογεννητριών και την ενεργειακή ομοιρία τη χώρα που θα ακολουθήσει. Και τι ανεμογεννήτριε πάλι αυτοί έχουν το business. Τα ξέρει, τα είπε ο κύριο που βρίσκεται εντό της ψηρού. Δηλαδή, τα παιδιά τα ικανά τα κλείνουν μέσα στη φυλακή και βγαίνουν αυτοί. Παράνομα όλα, καταλύουν το σύνταγμα και κάνουν εσχρά πράγματα εις βάρος σας, όλους εσάς που βλέπεις, εσύ που βλέπεις είναι εις βάρος σου. Είμαι πολύ θυμωμένος, θα πρέπει να λέξω το επεισόδιο εδώ πέρα. Άμα σου άρεσε αυτό το επεισόδιο να το κάνει κοινοποίηση, παρακαλώ πολύ βασικά να το κάνει κοινοποίηση. Και το προηγούμενο το επεισόδιο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα επεισόδια κάθε μέρα είναι σημαντικά. Κάθε μέρα βγαίνω εδώ πέρα στο YouTube. Κάθε μέρα θέλω να μπαίνει και να γράφει τέτοια τζιρεμέ και να με βλέπει. Γιατί σου κάνω καλό. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να του διώξουμε αυτού του αλυτάμπουρε που κυβερνάνε. Κάνουν χοντρό παιχνίδι στι πλάτε των Ελλήνων χοντρό παιχνίδι. Με τα δικά μα τα κοιτάσματα, με το δικό μα περιουσία, τον Ελλήνων την περιουσία, την πουλάνε για να βάλουν πάλι πράγματα από τα οποία θα έχουν αυτοί πάλι όφελο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Λε και είναι τσιφλίκι του παίζει μπάλα με του ατάκη και η οικογένειά του. Και τον Πακογιάννη και όλοι αυτή τον Πακογιανέικο και τον Μιτσοτακέικο και όλοι αυτοί. Και αυτοί οι προδότε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Προδότε, όλοι προδότε είστε. Είστε προδότε. Καθέστε και, και σκέφτεστε για τον εγωισμό σα και την έγλη σα. Και θα συνεχίζετε να ψηφίζετε και να στηρίζετε αυτά τα εκτρώματα. Χάνετε η χώρα μα. Σε λίγο δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Τουρκία και το Αιγαίο. Και εσεί είστε στα κομμουνιστικά 800 ευρώ που σα τάζει ο άχρηστο. Που αυτά είναι δικά μα λεφτά πάλι. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Πρέπει να πάρει ο λαό την εξουσία. Γι' αυτό να στηρίξει την προσπάθεια του Όθωνα Γιακοβίδη. πνίκα21.gr. Να ξέρει ότι γίνονται πάρα πολλά στο παιχνίδι το, το πολιτικό. Ο Μητσοτάκη προσπαθεί να κλέψει με ενωθεία. Δεν θα το αφήσουμε αυτό να συμβεί. Όλοι θα οργανωθούμε. Όλοι οι πολίτε θα είμαστε πλέον πολίτε και όχι ιδιώτε απαθεί. Πολίτε. Μόνο έτσι θα πάρουμε πίσω τη χώρα μα. Μόνο έτσι θα έχουμε μέλλον. Μόνο έτσι δεν θα αφανιστούμε. Πάνε να μα αφανίσουν. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνει. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθούσε το σημερινό επεισόδιο. Αν είσαι καινούργιο στο κανάλι, το κουμπάκι που λέει subscribe να να φτάσουμε 100 k Να του βάλουμε λίγο τα γυαλιά. Επιτέλου, μόνο εγώ έχω μείνει πίσω. Όπω και να έχει όμω, είτε κάνει εγγραφή είτε όχι, κάνε κοινοποίηση και like, γιατί με βοηθάει. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Τα σχόλια σου από κάτω. Αν θε να με στηρίξει έμπρακτα, μετά το subscribe σου, πάτε το κουμπάκι. Join συμμετοχή, μπαίνει σε ένα πλάνο πληρωμή και έτσι με στηρίζει με, με κάποιο μικρό ποσοστό 5 ευρώ το μήνα. Ευχαριστώ και πάρα πολύ όλου εσά που το κάνετε. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο. Έρχεται καταπληκτικό podcast. Θα πάθει σοκ στην ψυχολογία των μαζών. Και και θα ξυπνήσουν έτσι, έτσι θα γίνουν τα μάτια σου. Stay tuned στο δεύτερο μου κανάλι φυσικά. Podcast ελεύθερος. Ντάσε καλά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσει να δεις εδώ πέρα το χθεσινό καταπληκτικό με τον Άδωνη Γεωργιάτη, τον ξεμπροστιάζω. Και εδώ πέρα το βίντεο με τον Όθωνα Ιακοβίδη Και στο pnika21.gr Θα τα πούμε στο επόμενο. Για χαρά.